Θανέιν, πέπρωτε άπαση. Είναι γραφτό σε όλους να πεθάνουν. Πυθαγόρας. Και το τετράγωνο της υποτίνου σας, ναι, ισούται με το άθροισμα των τεταγώνων των δύο κάθε πλευρών. Εξίσου, Πυθαγόρας. Άρα είσαι έτοιμη για την τελευταία σου συνέντευξη. Είμαι πανέτοιμη, την περίμενα πώς και τι. Ιωάννα Σουλιώτη, κι εγώ περίμενα μια γυναίκα με αυτές τις αναλογίες πώς και τι για να τη θάψω. Έχω βάλει τώρα Αλεξάνδρε Μακουίνη που είναι από την τελευταία του συλλογή πριν πεθάνει. Δηλαδή, τιμητικό. Έχω έρθει με κόνσεπτ, έτσι. Εσύ. Θα έχεις και άλλες φίλες σαν και σένα, έτσι, έχω, μοντέλα, δόξα το Θεό, ναι, ναι, ναι. Οπότε στην κηδεία σου θα έρθουν και αυτές. Να έρθουν και τα αγόρια που θέλουν να είναι, και θα είναι ντυμένες γκραντ, έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε... Το παγέτα, βέλο και, ούτω καθεξής. Η κηδεία σου απασχολεί το ανδρικό κοινό. Πιστεύεις στις προηγούμενες ζωές? Κοίτα, πάντως θα ήμουν κάτι καλό για να έρθω σε αυτήν, έτσι. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, κάτι καλό θα κάνεις σε κάποια προηγούμενη. Έχεις σκεφτεί ποτέ πως είναι, ναι, μια ζωή 1 και 60? Δεν είναι και τόσο ανησυχητικό. Τύπησε ξύλο. Φταίω εγώ τώρα που τη θάβω. Ποιο τραγούδι, Ιωάννα Σουλιώτη, είναι το soundtrack της ζωής σου? Θα μου βάλεις το «Όταν φεύγει η ψυχή», το «I want to break free». I want to break free. Φυσικά, ναι. Queen. Αχ, τέλειο. Και όταν πέφτει το σώμα, ναι. «Another one bites the dust». Δεν ήθελες να αναστήσεις κάποιον για να κάνεις σεξ? Ποιον θα διάλεγες? Έλα και νεκρούς αναστέλνεις. Και νεκρούς αναστέλνεις, Ιλιώτη. James Dean τύπου. Αχ, ναι. Επαναστάτης χωρίς αιτία. Ωραίος, ναι, ο James. Ωραίος ο James Dean. Ποιο από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι αυτό στο οποίο εσύ είσαι πιο επιρρεπής? Κατά καιρού σε όλα. Έχω πέσει σε όλα τα μαρτήματα κατά καιρού. Δηλαδή. Περιπεσούσα. Περιπεσούσα. Ανάλογα την εποχή, αγάπη μου. Διάλεξε και θα σου πω. Ποιον δεν θα ήθελε στην κηδεία σου? Μ' αρέσει πολύ αυτό το βλέμμα που έχεις και το παιχνιδιάρικο. Το... δεν θα ήθελα. Σε ποιον θα ρίξω πόρτα? Α, σε αρκετούς. Σε αρκετούς. Θα έχουν το θράσος, ναι, να έρθουν εκεί, Ναι, δεν θέλω. Θέλω να είναι στην κηδεία μου μόνο αυτοί που με αγαπάνε. Έχω σκεφτεί, ναι, τις 4 Real Housewives να κρατάνε την κορδέλα. Γιατί από καλέ, το δικό σου την ο κάσα. Και Παναγία. Πώς είναι που κρατάνε? Δηλαδή, όχι, δεν θέλω. Να είναι παραστάτες. Γιατί δεν είδες την Ελισάβετ γύρω-γύρω? Μπορώ να διαλέξω τις παραστάτες. Πραγματικά δηλαδή. Να κατάλαβες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι να μου κάνεις κάτι τέτοια, θα βάλω κι άλλον να κάνει μαζί την κηδεία. Το έχεις καταλάβει ότι οι πρώτες που θα πάμε να πάρουμε δήλωση όταν θα πεθάνεις θα είναι αυτές? Το έχεις καταλάβει. Το ξέρεις. Ιωάννα Σουλιώτη, δεν ξέρεις τι θα πει ζωή αν δεν... Αν δεν έχεις κάνει κατάδυση, με μπουκάλες εννοώ, γιατί δεν μπορώ αυτό ελεύθερο. Και αν δεν έχεις πετάξει μετά F2 μαχητικό. Εγώ όλα αυτά τα θέλω, ναι, αλλά με αυτούς που τα κάνουν. Και εγώ. Καρδούλες, μέχρι να πεθάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν η πιο απολαυστική συνέντευξη των τελευταίων πολλών ετών. Απολαυστική συνέντευξη για άλλη μία φορά. Χτυπάμε και ένα ξύλο εμείς. Καλού κακού. Γελάμε, αλλά παιδιά. Ιωάννα Σουλιώτη, διαφορετική από τις... Όποιος μπαίνει στο δωμάτιο αυτό είναι διαφορετικός. Ναι, τώρα μου είναι μια αλήθεια. Το τελευταίο δωμάτιο, μετά Σεντ Πίτερ Έρλα. Δεν ήθελε πολύ κόσμο. Από αυτούς που δεν ήθελαν πολύ κόσμο, συνήθως ακούμε πιο γκράντε κηδείες. Ιωάννα Σουλιώτη, νομίζω ότι θέλει χαλαρή. Απεινή. Αφήσεις παιδί μου στη διαθήκη. Αφήσεις παρακαταθήκη ότι δεν μπαίνει αυτός και αυτός και αυτός. Στη διαθήκη στο πεις, θα μπουν οι συγκεκριμένοι. Άλλη πόρτα, γεια σας, τα λέμε. Άβολο. Γιατί άβολο? Να πούμε ότι σιγά σιγά στη φωτεινή ψυχή θα πηγαίνουμε κι εμείς ένας, να ξέρετε. Θα βγάλουμε και τα δικά μας έτσι τη φορά. Τέλος πάντων, θα την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αποκαλυπτική αυτή συνέντευξη και τη φωτεινή φυσικά την ψυχή του, τη δική μας.